Από εκεί και πέρα, βεβαίως, γενικότερα, νομίζω ότι στην πορεία το κράτος, ή αν το θέλεις, ο κρατικός μηχανισμός, λειτουργήσε έτσι όπως θα λέγαμε εμείς οι παρικούντες στην ψυχική υγεία, ως ένας καλοήθης έτσι γονιός, έτσι με τους πολίτες παιδιά, τα οποία τα παιδιά ουσιαστικά ένιωθαν ασφάλεια, και αυτό αποτυπώνεται και στα γκάλωπς τα οποία έγιναν, σε συντριπτική πλειοψηφία, από τους όποιους χειρισμούς των ειδικών και προφανώς και της κρατικής εξουσίας από εκεί και πέρα. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό στο γιατί μπήκαμε έτσι σε αυτή τη διαδικασία ήταν ότι όλοι αυτοί οι περιορισμοί ξεκίνησαν αρχικά να είναι μικροί, ενώ σιγά σιγά αυξήθηκαν, πράγμα το οποίο γενικότερα αύξησε όλη την ενδοτικότητα που είχαμε ως κοινωνία στα μέτρα αυτά. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό, το οποίο ίσως δεν το βλέπουμε και στις άλλες κοινωνίες, είναι ότι η Ελλάδα είναι μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία. Μια κοινωνία γενικότερα που τα πιστεύω της είναι πάνω στην ιεραρχία και στο σεβασμό προς τους μεγαλύτερους. Γενικότερα, ο ηλικιωμένος έχει, ξέρεις, μια ενεργή θέση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο σεβαστήκαμε αρχικά τους ηλικιωμένους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αρχικά υπήρχε φόβος ότι μόνο οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν από τον COVID-19. Άρα Ένα χαρακτηριστικό το το οποίο. ισχυρό οικογενειακό υπόβαθρό μας που Το ούτως ή ισχυρό άλλως οικογενειακό είχαμε υπόβαθρο, βοήθησε. ακριβώς. Τέλος. Ακριβώς βοήθησε και μπορούμε να σκεφτούμε, ή όσοι από τους τηλεθεατές είχαν την εμπειρία του 2003, θυμάμαι ότι υπήρχε ένας πολύ ισχυρός πολέμος, μεγάλος, έντονος, κάσονος το 2003, το πόσο πιο ψυχρά και αδιάφορα το αντιμετώπισε η Γαλλία ή κατά τα άλλα μεσογειακή, εμπολής μεσογειακή Γαλλία, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον βρίσκεται στο μεσογειακό νότο τουλάχιστον της Γαλλίας, όταν εκεί είχαν 15.000 περίπου απώλειες ηλικιωμένων, τότε τουλάχιστον σε εκείνο εκεί τον κάψωνα. Από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, Λευτέρη, είμαστε ένας βαθιά συναισθηματικός λαός. Και ως βαθιά συναισθηματικός λαός, έχουμε ένα χαμηλό βαθμό ανοχής γενικότερα στην αβεβαιότητα και ένα άγχος απέναντι στο διφορούμενο. Τι πιο διφορούμενο από αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίσαμε τουλάχιστον αρχικά. Δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν ο εχθρός, ήταν ένας αόρατος εχθρός, όπως λέγαμε. Άρα λοιπόν ήμασταν ιδιαίτερα αγχωμένοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που μέτρησε πάρα πολύ ήταν ότι πέραν του ότι γενικότερα ως κοινωνία από τα μέσα του 2000, και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες, φαίνεται ότι μάλλον δεν είχαμε και τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Φάνηκε ότι σε αυτήν εδώ τη φάση υπήρξε στο τιμόνι ένας προσήνης, ταπεινός, αλλά σίγουρα πάρα πολύ καταρτισμένος γιατρός, ο οποίος σίγουρα κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι εικόνες οι οποίες μας έρχονταν από τις γειτονές, από τις γειτονικές χώρες, ξέρεις, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, ακόμα για παράδειγμα, λειτουργούσαν θετικά ούτως ώστε να μπορέσουμε να υπακούσουμε σε όλα τα μέτρα. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα θέσουμε υπόψη μας και να θεωρήσουμε το ότι γενικότερα η τάση για συμμόρφωση σε κοινωνίες οι οποίες δίνουν έμφαση στην ατομικότητα και η δική μας κοινωνία δίνει περισσότερο έμφαση στην ατομικότητα και όχι στη συλλογικότητα, φαίνεται ότι η τάση για συμμόρφωση είναι πολύ μικρότερη σε αυτές τις κοινωνίες. Άρα λοιπόν, ωστόσο, κάναμε την ανατροπή, τα καταφέραμε, παρόλο που τελικά όλα τα στοιχεία δεν ήταν υπέρ μας, τουλάχιστον αρχικά. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ λαμβάνω πολλά μηνύματα και από φίλους και από φίλους τηλεθεατές εδώ στην εκπομπή, ότι την ημέρα που θα αρθούν τα μέτρα, την ημέρα λοιπόν που θα σπάσουν αυτά τα δεσμά, τέλος πάντων, όπως μπορεί να τα ονομάσει κάποιος εντός και εκτός εισαγωγικών, εγώ θα κανονίσω με την παρέα μου, θα ανοίξουν τα καφέ, θα ανοίξουν τα μπαρ, θα του δώσω να καταλάβει. Η αλήθεια είναι, και εδώ μπορεί να διαρωτηθεί κάποιος εύλογα, ποια θα είναι η ψυχοσύνθεσή μας εκείνες τις ημέρες, τη στιγμή δηλαδή στο άκουσμα της άρσης των μέτρων, ή καλύτερα αν υπάρχει κάποια συμβουλή για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Με βλέπει και χαμογελώ, γιατί σε σχετική έρευνα που έγινε, το Ναι. πρώτο το οποίο θεώρησαν οι Έλληνες ότι θα κάνουν είναι τουλάχιστον να πάνε στον κομμωτή του, ούτως ώστε να περιποιηθούν την εξωτερική του εμφάνιση. Αυτό ήταν το Ναι, πρώτο το που ξέχασα έκανε. αυτό, το παρέλειψα αυτό. Ναι, ήταν το πρώτο. Από εκεί και πέρα, αν πάρουμε το παράδειγμα, για παράδειγμα τη Κίνα, έτσι. Το παράδειγμα τη Κίνα, τη περιοχή Ουχάν, όπου εκεί φάνηκε ότι κατέκλυσαν στα πάρκα. Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο, όταν θα έρθουν τα μέτρα γενικότερα, θα έχουμε πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στις παραλίες. Δεν ξέρω, εύχομαι και να μην έχουμε το φαινόμενο αυτό το οποίο παρατηρήθηκε την περίοδο που έκλεισαν οι παραλίες και είχαν συνοστιστεί άτομα τα οποία πήγαιναν στις παραλίες απλά την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου. Αλλά εκείνη την περίοδο πήγαν να συνοστιστούν στις παραλίες. Ωστόσο, θα έλεγα ότι γενικότερα μετά τη διαδικασία του πένθους, ενός μεταφορικού πένθους όπως έχουμε πει, μετά δηλαδή την άρνηση, το σοκ, το θυμό, τη θλίψη και τη διαπραγμάτευση την οποία έχουμε περάσει γενικότερα ως κοινωνία, υπάρχει ανακούφιση και η έκρηξη έτσι του καταπιεσμένου συναισθήματος. Αυτή η ανακούφιση, η οποία σηματοδοτεί και την επιστροφή στην κανονικότητα. Εξαρτάται ωστόσο αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα που θα έχουμε από το τι εμπειρίες έχει ο καθένας από εμάς.
Ευτυχώς, τουλάχιστον στην κριτική κοινωνία, οι εμπειρίες μας είναι εμπειρίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με απώλειες προσφυλών μας προσώπων. Δεν είχαμε τουλάχιστον απώλειες στην κριτική κοινωνία. Σίγουρα είναι θα αντιδράσει διαφορετικά κάποιος ο οποίος νόσησε. Κάποιος ο οποίος έχασε κάποιον οικείο. Κάποιος ο οποίος νόσησε κάποιος οικείος του, για παράδειγμα. Ή κάποιος άλλος ο οποίος έζησε όλα αυτά τα μέτρα, όλη αυτή την καραντίνα, μέσα από την ασφάλεια της τηλεόρασης ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή του. Σίγουρα θα υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο έτσι, αποτύπωμα, και επιμένω στο βραχυπρόθεσμο αποτύπωμα. Μην θεωρήσουμε ότι θα αλλάξει άρδινα ψυχισμό μας από το αρνητικό. Ένα μικρό βραχυπρόθεσμο αποτύπωμα έτσι, του τραύματος, που μπορεί να είναι σε μια αύξηση μικρή των ψυχοσωματικών προβλημάτων ή επίσης σε μια δυσκολία στον ύπνο, αντίστοιχα που μπορεί να υπάρχει ήδη τώρα, αϊπνίες, υπερυπνίες που μπορούμε να έχουμε, είτε επίσης σε μια μεγιστοποίηση κάποιων αγχωδών εκδηλώσεων που μπορούμε να έχουμε σε αυτή την περίοδο. Σίγουρα όμως θα υποχωρήσουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι και σε αυτή την περίοδο πρέπει με κάποιο τρόπο να λειτουργήσουμε πειθαρχημένα, ίσως κάτι το οποίο δεν το είχαμε μάθει μέχρι τώρα σαν λαός. Πρέπει να λειτουργήσουμε λογικά και σωστά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε έναν σκόπελο που νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται η έξοδος στο θα τούμενο. Θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, Νίκο? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ξέρεις, το θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι είναι κάτι σχετικό. Το σίγουρο είναι, ξέρεις, ότι όπως η κάθε κρίση, έτσι και αυτή εδώ η κρίση η Λευτέρη, θα αφήσει το αποτύπωμα στον ψυχισμό της, όπως στον ψυχισμό μας. Όχι τόσο έντονο όσο θέλουμε. Καλά, ένα είναι το σίγουρο, θα γίνουμε λίγο υποχόνδροι με την καθαριότητα, με τα μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτό σίγουρα θα μείνει ως κατάλοιπο. Αυτό θα είναι παροδικό, ξέρεις. Και αυτό παροδικό. Θα είναι παροδικό. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι παροδικό. Και ας μπούμε για παράδειγμα στην καθημερινότητα ενός πολίτη της Αθήνας, για να μην μιλήσουμε για ενός πολίτη της Κρήτης, ναι, ο οποίος θα έχει μπει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στο μετρό, ο οποίος θα έχει μπει σε ένα λεωφορείο, ο οποίος θα έχει συνοστιστεί, ο οποίος θα έχει βρεθεί σε ένα πολύ στενό χώρο με διάφορους άλλους. Όταν θα πλησιάσει και θα επιστρέψει στο σπίτι του, πολύ πιο εύκολα θα μπει στη διαδικασία να αγκαλιάσει το παιδί του σε σχέση με αυτό το οποίο ζούμε αυτή την περίοδο, έτσι. Επίσης θα επιστρέψει στις παλιές, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τα καλές, μάλλον δεν ήταν και τόσο καλές συνήθειες του να μην πλένουμε γενικότερα τα χέρια μας, ας πούμε, ως λαός. Θα επιστρέψει πάλι στις παλιές κακές συνήθειες τις οποίες είχε. Νομίζω δηλαδή ότι η ίδια η ζωή θα μας οθήσει, ούτως ώστε να επιστρέψουμε στον παλιό μας εαυτό. Το σίγουρο είναι, ξέρεις, για να μιλήσουμε για το κατά πόσο θα γίνουμε καλύτεροι ή όχι άνθρωποι. Είμαι πολύ γενικότερα απαισιόδοξος ως προς το κατά πόσο θα αποκτήσουμε αυτή τη λεγόμενη συλλογική συνείδηση, δηλαδή να σκεφτόμαστε τον άλλον, να αυξήσουμε την ενσυναίσθησή μας, αυτό δηλαδή το να καταλαβαίνουμε το πάθος του άλλου, το να καταλαβαίνουμε το πώς αισθάνεται και το πώς λειτουργεί ο άλλος, δεδομένου του ότι άλλωστε αυτός ο κορονοϊός ή αυτή η κρίση την οποία περάσαμε οθεί γενικότερα τη κοινωνία σε εσωστρέφεια. Και αυτό βλέπουμε το πώς και σε επίπεδο κρατών γενικότερα, σε επίπεδο κρατών δεν μπορούμε να συνοηθούμε σαν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθένας και πάνω του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η ατομικότητα είναι και το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό, είναι ο μεγαλύτερος νικητής απέναντι στην συλλογικότητα, η οποία δυστυχώς νομίζω ότι φαίνεται να χάνει έδαφος. Σίγουρα μέσα στην ατομικότητά μας μπορούμε, ξέρεις, να αποκαλύψουμε ή να δούμε, να ανακαλύψουμε καλύτερα, θα έλεγα, τη χαρά έτσι της οικογενειακής συνύπαρξης, αυτή που για πολλούς ήταν πολυτέλεια, για πολλούς από εμάς. Ίσως πάψουμε να φοβόμαστε τη μοναξιά και πάψουμε να προστρέχουμε σε διάφορα ημίμετρα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά, όπως για παράδειγμα εξαρτητικές συνήθειες, το αλκοόλ ή αντίστοιχα ψυχοτρόπες ουσίες. Μάλιστα. Ίσως επίσης αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της ατομικότητας και όχι μέσα στα πλαίσια της συλλογικής ευθύνης, που έχω την αίσθηση ότι μάλλον σε αυτό φαινόμαστε να έχουμε χάσει κάτι σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Ο χρόνος, άλλωστε, Νίκο μου, θα είναι ο καλύτερος κριτής. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και πώς αντιδρούμε και εμείς, πώς αντιδράει ο κόσμος, οι κοινωνίες γενικότερα, το αν θα εμπεδωθεί το πνεύμα της συλλογικότητας και της κοινωνίας εντός αυτής. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε, μακάρι όλα να πάνε καλά, να βγούμε ακόμα πιο δυνατοί τουλάχιστον μετά από αυτήν την κρίση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά. Την επόμενη Τετάρτη με ένα νέο θέμα, με μια νέα ατζέντα, και πάλι ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Καλό σου βράδυ, Νίκο.